Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με έναν σύγχρονο ορισμό και επιστημονικό ορισμό της φιλοσοφίας και να μην μείνω σε αυτόν τον πλατωνικό, ο οποίος δεν αποτελεί καθολικό ορισμό. Αλλά, επειδή ακριβώς μιλούσε περί ψυχής στον Φέδωνα, γι' αυτό ακριβώς προσυδειάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η φιλοσοφία δεν είναι μελέτη του θανάτου. Η φιλοσοφία είναι η συστηματική μελέτη και η νοητική επεξεργασία όλων των αρχών και των αιτίων του περιβάλλοντος κόσμου, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή, διακρίνονται δύο θεμελιώδεις κλάδοι στη φιλοσοφία. Ο ένας είναι ο υλισμός και ο άλλος είναι ο ιδεαλισμός. Πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για φιλοσοφία, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι ένα δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος. Όπως ακριβώς υπήρξαν και όλα τα υπόλοιπα. Ο μεγάλος, έχω ξαναπεί, Μπρούνο Σνέλ, φιλόλογος και διανοούμενος του προηγούμενου αιώνα, έλεγε σε ένα περίφημο βιβλίο του, «Die Entdeckung des Geistes», η ανακάλυψη του πνεύματος, ότι το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Και το επαναλαμβάνω διαπολωστή φορά, έλεγε ο Μπρούνο Σνέλ. Αλλά όταν λέμε «Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα», δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε «Ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική». Για τον απλούστατο λόγο, λέει ο Μπρούνο Σνέλ, η Αμερική προϋπήρχε του Κολόμβου. Κάποιος κάποτε θα την ανακάλυπτε. Αλλά όπως απέδειξε η μακραίων ιστορία της ανθρωπότητας, το πνεύμα δεν θα το ανακάλυπτε κανείς. Το ανακάλυψαν μόνο οι Έλληνες. Από την άποψη αυτή και η φιλοσοφία, η οποία γεννήθηκε στην Ιωνία και γι' αυτό για τα 100 χρόνια από την καταστροφή και από την άδικη και ανόητη αυτή πράξη να φύγουμε από την Ιωνία, να εγκαταλείψουμε τις πατροπαράδοτες αιστείες που από όπου είμαστε εκεί, από το 1400 σύμφωνα με τις σχετικές επιγραφές, αλλά και από τον 11ο αιώνα με τον πρώτο πικισμό, αυτή η ανόητη πράξη που έγινε για να εγκαταλείψουμε τελείως εκεί τις αιστείες μας και να πετάγεται τώρα ο Τούρκος και να διεκδικεί εκτός από αυτά ακόμα και το Αιγαίο, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Ήταν ένα λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τα 100 αυτά χρόνια είπαμε με τον κύριο Νιάρχο να στήσουμε μία σειρά εκπομπών για την Ιωνική φιλοσοφία. Γιατί στην Ιωνία γεννήθηκε η επιστήμη και η φιλοσοφία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άποψη αυτή, η ίδια η φιλοσοφία, η οποία υπάρχει σε όλους τους κλάδους των επιστημών, αποτελεί την μητέρα των επιστημών. Κύριε Νιάρχο, θα πρέπει να συμφωνήσετε σε αυτό. Αποτελεί τη μητέρα των επιστημών. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία ενυπάρχει πάντα σε κάθε κλάδο, ακόμα στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στην αστρονομία. Αλλά σημασία έχει ότι η πορεία της φιλοσοφίας, έτσι όπως δημιουργήθηκε, και τα στάδια της ήταν αυτά που δημιούργησαν μια μεγάλη ανάταση πνευματική. Το πρώτο στάδιο ήταν στην Ιωνική φιλοσοφία. Η Ιωνική φιλοσοφία μιλάει για την οντολογία, την ουσία του όντος δηλαδή. Ποια είναι η πρώτη αρχή του όντος, αυτή που δημιούργησε τον κόσμο. Το δεύτερο στάδιο της έρχεται με τους εξιώνων από Ιωνικές περιοχές καταγωμένους σοφιστές. Εκεί έχουμε μία μετατόπιση, έχει αλλάξει το κέντρο βάρους και βεβαίως έχει αλλάξει και η όλη διανοητική προσέγγιση του θέματος. Οι σοφιστές ασχολούνται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και ερχόμαστε και στο τρίτο στάδιο, την σοκρατική φιλοσοφία, που με τον Σοκράτη πια δημιουργείται η λεγόμενη ηθική φιλοσοφία. Ο Σοκράτης ξεκίνησε πρώτα αναρωτώμενος και προσπαθώντας να βρει απαντήσεις με το λεγόμενο περίφημο «Τι εστί», «Τι εστί αρετή», «Τι εστί μάθηση», «Τι εστί παιδεία», «Τι εστί ανδρεία» κτλ. Για να βρει την ουσία αυτή των ανθρώπων. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά μια κίνηση του Σοκράτη να στραφεί κατά της σοφιστικής, θεωρώντας ότι αυτή η υποκειμενικότητα της σοφιστικής έθετε πραγματικά τα θεμέλια της κοινωνίας σε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντα. Οι σοφιστές, πρέπει να δούμε και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της φιλοσοφίας μας, κύριε Νιάρχο, ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την περίφημη αγωγή, την λαϊκή, δηλαδή μπορούσε να προσεγγίσει οποιοδήποτε και όχι αριστοκράτες μόνον την παιδεία, μιλάμε για μια λαϊκή παιδεία και βεβαίως έχει σημασία ότι αυτοί δημιούργησαν τη λεγόμενη πολιτική φιλοσοφία. Η λεγόμενη πολιτική φιλοσοφία είναι η ασχολούμενη με το πολίτευμα, την πολιτεία
και τις σχέσεις ανθρώπου και πολιτεύματος. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για δημοκρατία σήμερα, μας διαφεύγει, και βέβαια η λέξη δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία στους αρχαίους Έλληνες είχε τρεις βασικές συνιστώσεις που δεν παρατηρούνται σήμερα. Η πρώτη συνιστώσα ήταν η άμεση δημοκρατία, η πολιτική της πλευρά. Δηλαδή όλοι άμεσα ψήφισαν, όπως ακριβώς στην Ελβετία που έκανε ο Καποδίστριας. Σήμερα όμως εδώ άλλο ψηφίζεις και άλλο βγαίνεις στην ουσία. Άρα είναι η υπονόμευση αυτή της δημοκρατίας για τους αρχαίους. Η δεύτερη πλευρά ήταν η οικονομική πλευρά. Σήμερα, όπως βλέπετε, πληρώνουν μόνο οι μισθωτοί και οι πλούσιοι απολαμβάνουν όλα τα προνόμια. 6,5 δις είχε κέρδος φέτος η ΔΕΗ και οι υπόλοιπες εταιρείες ρεύματος. Και όπως μετά 3 δις θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει την άμυνά μας, να είμαστε σε ένα πραγματικά προηγμένο επίπεδο και τα άλλα 3 να τα έχουμε δώσει στην ανάπτυξη. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Στην αρχαία Ελλάδα συνέβαινε αυτό. Έπρεπε υποχρεωτικά αυτοί να προσφέρουν τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα πάντα. Ήταν οι λεγόμενες λειτουργίες, όπως ξέρετε, η οικονομική πλευρά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και βέβαια υπάρχει και το τρίτο και κυριότερο, η κοινωνική πλευρά της δημοκρατίας. Αυτό σας το λέω γιατί μπερδεύουμε τη δημοκρατία σήμερα με την αρχαία δημοκρατία. Η κοινωνική πλευρά της δημοκρατίας ξεκινάει από τον ορισμό της δημοκρατίας. Δήμος δεν σημαίνει το σύνολο των πολιτών, ο Δήμος των Αθηναίων, ο Δήμος των Πατρέων κτλ. Σημαίνει υπαίνεται των πολιτών. Σοκράτης, τέταρτο βιβλίο απομνημονευμάτων. Τον ρώτησε τι να δήμο λέγους είναι, τους πένιδες των πολιτών, ο Σόκρατες. Μπράβο, έβγαινε του λέει ο Σοκράτης, παιδί μου. Είχε ένα μαθητή εκεί και τον ρωτούσε τι είναι δήμος. Άρα η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του οποίου η εξουσία ασκείται υπό των πτωχών, υπό των πενίδων δηλαδή, και υπέρ των πενίτων, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι κάτι παραπάνω από αυτό θα λέγαμε σοσιαλισμό σήμερα, mutatis mutandis, τηρουμένων των αναλογιών. Αυτή λοιπόν ήταν η πολιτική φιλοσοφία. Δεν θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε, να επεκταθώ στην ηθική φιλοσοφία του Σοκράτη, γιατί αυτή θα την πει ο κύριος Νιάνικος, είναι δυνατόν. Ήθελα να μου επιτρέψετε να κλείσω εδώ, γιατί είναι χαιρετισμός και ζητώ συγγνώμη για την κατάκριση του χρόνου που έκανα, κύριε Πρόεδρε. Μόνο και γι' αυτό με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά ήθελα πραγματικά να πω δύο βασικές έννοιες για την αρχαία φιλοσοφία. Σας ευχαριστώ πολύ.